Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες στην εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα δούμε τα νέα της επικαιρότητας από την ελληνική και ξένη δημοσιογραφία. Πρώτα όμως θα πάμε να δούμε τι γράφει ο έντυπος, πολιτικός και αθλητικός τύπος. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Το νομοσχέδιο Σκούπα. Κερδισμένοι και χαμένοι από τις αλλαγές. Με συμβιβαστική παρέμβαση Τσαφτάρη, η οποία έδωσε λύση για το φρέσκο γάλα, κατατίθεται σήμερα και ψηφίζεται την Κυριακή το νομοσχέδιο Σκούπα που περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές για αρκετούς κλάδους. Αριστερά βλέπουμε συμφωνία στο παραπέντε για το γάλα, απελευθέρωση φαρμακείων χωρίς όρους, ποιοι φόροι υπέρ τρίτων καταργούνται, ενώ δεξιά βλέπουμε απολύσεις με αποζημίωση στο δημόσιο, συμψηφισμοί και μικρότερα πρόστιμα, μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αριστερά βλέπουμε τον Μπαράκ και τον Ματέο, τον Ομπάμα υποδέχτηκε χθες στη Ρώμη, ο Ρέντσι, χαρακτηρίζοντας τον πηγή έμπνευσης και εκείνος δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ενέργεια και το όραμα του νέου Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Μια θερμή σχέση μόλις άρχισε. Ενώ κάτω-κάτω διαβάζουμε στα νέα η ευρωπαϊκή στροφή και το μεγάλο στοίχημα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Αργά αλλά σταθερά υποχωρεί η γερμανική αιμονή στις συνταγές της διαρκούς λιτότητας προς όφελος μιας πολιτικής που δεν θα στραγγαλίσει το ευρωπαϊκό νότο. Βεβαίως, η αρχή έγινε με τη συγκατοίκηση χριστιανοδημοκρατών-σοσιαλδημοκρατών στην κυβέρνηση. Τώρα, ο φόβος μιας εκλογικής ανόδου των ακραίων ευρωσκεπτικιστών που έγινε πραγματικότητα στη Γαλλία, όπως και η ουκρανική κρίση, καθιστούν όλο και σαφέστερη την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη. Και αυτό γίνεται αντιληπτό σε όλο και περισσότερες πρωτεύουσες. Είναι προφανές ότι η διαφαινόμενη μεταστροφή συνιστά ευκαιρία για τη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες για έξοδο στις αγορές πριν από τις ευρωεκλογές, πράγμα που θα επισπεύσει την απαλλαγή από τα μνημόνια. Βρισκόμαστε σε κομβική στιγμή στην πορεία εξόδου από την κρίση. Με σταθερά βήματα η Ελλάδα ανακτά την αξιοπιστία της στο διεθνές μέλλον. Μένει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί ως την άκρη του τούνελ, είναι μερικές από τις δηλώσεις. Συνεχίζουμε με το Έθνος. Το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή, οι αντάρτες κατέθεσαν τα όπλα. Μέλι, γάλα, οι συμβιβασμοί και τα μέτρα. Γάλα 3 κατηγοριών στα ράφια. Εκπτώσεις σε πρόστιμα και φόρο υπεραξίας. Πώς θα γίνουν οι αυξήσεις κεφαλαίων στις τράπεζες. Νωρίτερα, οι μειώσεις στις επικουρικές στο ΙΚΑ ΟΠΑΔ. Εκτονώθηκε η ένταση στις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με τις αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο, ιδιαίτερα στις ρυθμίσεις που αφορούν το πολύπλοκο θέμα του γάλακτος. Ο Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, απέκλεισε εκ νέου κάθε ενδεχόμενο για λήψη μέτρων λιτότητας. Την Τρίτη συνεδριάζει στην Αθήνα το Eurogroup για την εκταμείευση της δόσης. Κάτω βλέπουμε φωτογραφία με τον Ερντογάν και γράφει «Απαγόρευσε το YouTube Ερντογάν. Ο πόλεμος των ρονς βίντεο». Ενώ δίπλα βλέπουμε για το νοσοκομείο Αγία Όλγα εισαγγελική παρέμβαση για την κομπίνα των γιατρών. Έρευνα για τη χρήση των χειρουργών από ιδιώτες και συνταξιούχους γιατρούς. Και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι ανατροπές στην αγορά και οι βελτιώσεις για να ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο. Οι 9 αλλαγές που φέρνει. Τι αποζημίωση δικαιούνται οι υπάλληλοι που απολύονται. Η χρυσή τομή για φρέσκο και παστεριωμένο γάλα. Ανοιχτά τις Κυριακές σε 3 τουριστικές περιοχές. Ακατάσχετο καταθέσεων έως 1.500 ευρώ και μείωση προστίμων. Φρατζόλα με το ζύγι, μίνι βαν και στα ξενοδοχεία. Πλήρης απερευθέρωση και πωλήσεις από σούπερ μάρκετ. Κάτω αριστερά βλέπουμε μειώσεις στις επικουρικές από την 1η Ιουλίου, προς κατάργηση τριετιών αλλά από το 2017 και ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση της Eurobank. Βρυξέλλες διαβάζουμε κάτω-κάτω, σε δόσεις η δόση, το φθινόπωρο η ελάμφρυνση του χρέους. Ενώ δεξιά δείχνει πάλι τον Ερντογάν που 3 μέρες πριν από τις εκλογές βάζει λουκέτο στο YouTube. Θρίαμβος παρακάτω, βλέπουμε ένα αθλητικό γεγονός. Στη Μάλαγα με 80-63, άλμα πρόκρισης του Ολυμπιακού στους 8 του Ευρωλίγκα. Αυτά και από τον ελεύθερο τύπο και περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Δοστρωτήρας κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο Σκούπα, το οποίο ψηφίζεται την Κυριακή, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων μείωση συντάξεων. Σαρωτικές αλλαγές σε άδειες ωράριο φαρμακείων.
εχμάλωτη των εργοδοτών, η μακροχρόνια άνεργη. Απελευθέρωση στη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος. Τα πάνω κάτω στην αγορά και κυρίως στο εργασιακό πεδίο φέρνουν τα μέτρα που επέβαλε η Τρόικα στην ελληνική κοινωνία με αντάλλαγμα τη δόση των 11,3 δις ευρώ. Στο πολυνομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση στη Βουλή ενσωματώνονται όλες οι αλλαγές που έχουν καταστεί προαπαιτούμενο για την εκταμείευση των χρημάτων που εκτείνονται από λιανικό εμπόριο και τη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος μέχρι τα φαρμακεία και τη δυνατότητα πώλησης της Eurobank με μεγάλη απώλεια σε σχέση με το τίμημα αγοράς που πληρώσει το δημόσιο. Μεγάλα θύματα της συμφωνίας, ασφαλιστικά ταμεία, μακροχρόνια άνεργοι και εργασιακές σχέσεις. Αντάρτες της μιας μέρας, διαβάζουμε στην αριστερή στήλη. Έληξαν τα γάλατα. Οι διαφωνούντες βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ αντέκρουσαν πρίναν μετά τους λιονταρισμούς των τελευταίων ημερών. Βρήκαν ικανοποιητικές τις διευκρινήσεις που τους αποδόθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς. Απλώς διατύπωθαν διαφορετικά οι επίμαχες ρυθμίσεις για γάλα φαρμακεία, χωρίς να αλλάζει όμως η ουσία. Σε διαθεσιμότητες τώρα από πού θα προέλθουν. Υγεία, ασφαλιστικά ταμεία, τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι φορείς που θα κληθούν να συνεισφέρουν στην τελική συμπλήρωση του αριθμού των 25 διαθεσιμότητων. Ο σχετικός καταμερισμός κλείδωσε από χθεσινό κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Αντώνη Σαμαρά. Ενώ παρακάτω για τη Χρυσή Αυγή αναφέρεται νέα ντοκουμέντα. Χαιρετούσε ναζιστικά μαζί με τους Χρυσαυγίτες ο οδηγός του Αντιπροέδρου της Βουλής, κ. Τραγάκη. Έρεται και η ασυλία του βουλευτή Γιώργου Γερμενή. Νέα αποκαλυπτικά βίντεο με την κατήχηση στην εθνισοσιαλιστική ιδεολογία. Αποφεύθηκε ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κύπρο μετά τα πρωτοφανή επεισόδια ακροδεξιών εναντίον του τουρκοκύπριου πολιτικού Ταλάτ. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τώρα, νομοθετώντας προεκλογικά. Δόμηση στα τυφλά οικόπεδα, συγχωροχάρτη με παράβολο 500 ευρώ σε αυθαίρετα που καλύπτουν τους όρους δόμησης, ακόμα και αν έχουν σήμερα αλλάξει τακτοποίηση γηπέδων, πριν για μετεγκατάστασή τους σε άλλη περιοχή και χρηματοδότησή τους από την περιφέρεια, είναι μερικές από τις προεκλογικού χαρακτήρα ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στην Τουρκία σφράγισε και το YouTube. Φραγήκε στο YouTube, επέβαλε χθες ο Ταγίπ Ερντογάν, προκαλώντας νέο σάλο. Έχει κάθε λόγο να εκδικείται το συγκεκριμένο οστότοπο, ιδίως μετά την ανάρτηση σε αυτόν μιας νέας υποκλαπής ασυνομιλίας φωτιάς μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου και τριών κορυφαίων αξιωματικών που αποκαλύπτει σχέδια για να δοθεί αφορμή για εισβολή στη Συρία. Ενώ από κάτω για τις Πανελλήνιες, εισακταίει σε ΑΗ και ΤΕΗ. Ανεπαίσθητη αύξηση. Φέτος θα εισαχθούν 70.305 άτομα στα ΑΗ της χώρας, έναντι 69.398 πέρυσι. Στο φετινό αριθμό έχουν προσθεθεί και οι θέσεις που μέχρι πρόπεση δίνονταν καθυπέρβαση σε ειδικές κατηγορίες, όπως η τρίτεχνη, η πολύτεχνη και τα κοινωνικά κριτήρια. Αυτά τα νέα από την Εφημερίδα των Συντακτών και να περάσουμε τώρα στην ελευθεροτυπία. Λύκοι που έγιναν αρνάκια, οι αντάρτες. Έπειτα από έντονο παρασκήνιο, η κυβέρνηση εμφανίστηκε να εξαντλεί τα περιθώρια αλλαγών για το γάλα και οι βουλευτές που απειλούσαν με καταψήφιση άρχισαν να βγάζουν την προβιά του αντάρτη και από λύκοι έγιναν και πάλι αρνάκια. Και μάλιστα του γάλακτος. Ενώ παρακάτω, βλέπουμε σαν κεντρικό τίτλο, κλέβουν τα ταμεία για να κλείσουν τρύπες. 1,7 δις ευρώ από κοινωνικούς πόρους πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά σε 6 σελίδες όλες οι ρυθμίσεις της συμφωνίας με την Τρόικα. Στον πόλεμο του γάλακτος επιχείρησε να πνίξει η κυβέρνηση την ταφόπλακα που βάζει στα ασφαλιστικά ταμεία. Με κρυφή διάταξη στο πολυνομοσχέδιο θυσιάζει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ από εισφορές για να κλείσουν οι τρύπες του κρατικού προϋπολογισμού, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο μειώσεων, συντάξεων και παροχών. Παράλληλα, βάζει ολόκληρα τα φαρμακεία στα σούπερ μάρκετ, οδηγώντας σε λουκέτο τα συνοικιακά φαρμακεία. Ψαλίδι έως 50% στις επικουρικές. Fast track ιδιωτικοποιήσεις καλύπτουν τα μέλη του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ για τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Ψίχουλα αντί αποζημίωση στους απολυμμένους του δημοσίου. Στα 500 ευρώ το όριο για κατασχέσεις από την εφορία από τραπεζικούς λογαριασμούς με ποσά άνω των 1.500 ευρώ. Τα βρήκαν για το γάλα που θα πηλιάται πλέον με τη μέρα. Συμψηφισμός ΦΠΑ για εμπορικές συναλλαγές με το δημόσιο και ψάχνουν ακόμα τα κριτήρια για τη διανομή του ψαλιδισμένου κοινωνικού μερίσματος. Είναι μερικές από τις προτάσεις του πολυνομοσχεδίου.
Παρακάτω βλέπουμε αγκάθια αμβλώσεις ομοφυλόφιλοι και έχει μια φωτογραφία του Μπαράκ Ομπάμα και του Πάπα. Σε ενθουσιώδες κλίμα, αλλά με τα ακαμφώδη ζητήματα των αμβλώσεων και του γάμου των ομοφυλοφίλων να παραμένουν, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα με τον Πάπα Φραγκίσκο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν μεταξύ άλλων για το περιβάλλον, τις δυνατότητες εξάλληψης των κοινωνικών ανισοτήτων, το μεταναστευτικό κύμα καθολικών της Λατινικής Αμερικής στη Βόρεια Αμερική και την πολιτική κρίση στην Μέση Ανατολή. Αριστερά, στην αριστερή στήλη βλέπουμε τον συνήγορο του πολίτη, όπου λέει η κακοδιοίκηση ζει και βασιλεύει. Αύξηση ρεκόρ 64% στις καταγγελίες των πολιτών στο συνήγορο του πολίτη. Πρωταθλητές κακοδιοίκησης και πάλι τα ασφαλιστικά ταμεία 28%, το Υπουργείο Οικονομικών 17,4% και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στο 16%. Κατά της κοροϊδίας είναι ο επόμενος τίτλος, μέτωπο οικοδομικών συνεταιρισμών. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί συνασπίζονται σε ενιαίο μέτωπο, ζητώντας να σταματήσει η κοροϊδία δεκαετιών και να δοθεί η λύση δόμησης καταρχάς σε όσους κατέχουν νόμιμα πολυοδομημένες εκτάσεις πριν από το 1975. Ενώ δεξιά βλέπουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, το Υπουργείο ξέχασε το Θεατρικό Μουσείο. Αύριο το πρωί θα καθίσουμε στο ειδόλιο του δικαστηρίου, εγώ και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, γιατί χρωστάμε στο ΙΚΑ. Στη θέση όμως αυτή θα έπρεπε να βρίσκεται ο Υπουργός Πολιτισμού, είπε χθες ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου, που τιμήθηκε με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του σφραγισμένου για μήνες εγκαταλελειμμένου μουσείου. Σειρά τώρα έχει η Καθημερινή. Αντίστροφη μέτρηση για τη μάχη στη Βουλή. Σαμαράς, οι βουλευτές είναι υπεύθυνοι επιμέρους εντάσεις για εργασιακά, τράπεζες και φωτοβολταϊκά. Αντίστροφα μελετράει πλέον ο χρόνος για την ψήφιση το βράδυ της Κυριακής του πολυνομοσχεδίου, που ανοίγει τον δρόμο για την εκταμείευση των επόμενων δόσεων, με τις αντιδράσεις των βουλευτών για το γάλα να αμβλύνονται, αλλά τα ανοιχτά μέτωπα να επιμένουν. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέδειξε χθες τα διακεκυβεύματα της ψηφοφορίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι βουλευτές θα επιδείξουν υπεύθυνη στάση. Θα ακολουθήσει τώρα η έξοδός μας στις αγορές. Μετά η συζήτηση για το χρέος. Έτσι μόνο να αρχίζουμε οριστικά να βγαίνουμε από την κρίση και από τα μνημόνια. Αυτό μετράει σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αριστερά βλέπουμε περικόπτεται δραστικά η εκλογική χρηματοδότηση των κομμάτων Βουλής και Ευρωκοινοβουλίου. Η λυμμένη κυβερνητική απόφαση είναι η δραστική περικοπή της έκτακτης χρηματοδότησης των κομμάτων εν ώψη των ευρωεκλογών. Αν και λόγω της έντονης αντίδρασης της αντιπολίτευσης, τα αρμόδια υπουργεία αποφεύγουν επί του παρόντος να δημοσιοποιήσουν το ποσό που θα διατεθεί. Ωστόσο, στο νέο νόμο που ανακοίνωσε χθες και καθιερώνει την σταυροδοσία στις Ευρωκάλπες, για πρώτη φορά προβλέπεται να μετέχουν στην έκτακτη αυτή χρηματοδότηση όλα τα κόμματα που έχουν εκπροσώπους είτε στην Ευρωβουλή είτε στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Παρακάτω διαβάζουμε, συνελήφθη Γάλλος τρομοκράτης από τις γαλλικές αρχές με τη συνδρομή της Ελλάς που τον είχε ανακρίνει. Με τη συνδρομή της Ελλάς, λοιπόν, συνελήφθη προημερών στην Κιανή Ακτή Γάλλος μαχητής του Ισλάμ, που προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία. Αρχές Ιανουαρίου είχε εντοπιστεί κατά την είσοδό του στη χώρα μας και είχε εξεταστεί από την αντιτρομοκρατική. Επέστρεψε στη Γαλλία από τη Συρία, όπου τον τελευταίο 1,5 χρόνο συμμετείχε στις ένοπλες επιθέσεις κατά του καθεστώτος Ασάντ. Οι πληροφορίες που διαβίβασε η Ελλάς στις γαλλικές υπηρεσίες ήταν κρίσιμες για τη σύλληψή του. Φέρεται να είναι και στην Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση Κάνε Στόρση. Περνάμε τώρα στη Δημοκρατία. 1.000 ευρώ σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Σπαζοκεφαλιά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους πλην των στρατιωτικών. Κοινωνικό μέρισμα, τα 515 εκατομμύρια ευρώ, έγιναν ξαφνικά 450 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω-πάνω διαβάζουμε το ήπιαν όλο το γάλα τους οι αντάρτες. Το πολυνομοσχέδιο για όλα όσα συμφωνήθηκαν με την Τρόικα. Βαριά ήταν του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, που άλλα είχε συμπεριληφθεί στο προσχέδιο και άλλα ανακοίνωσε χθες το βράδυ, προκειμένου να ηρεμήσουν οι διαφωνούντες βουλευτές. Φρέσκο, προαιρετικά, έρχεται το υψηλής θερμικής επεξεργασίας, κατώτερο από το παστεριωμένο. Παρελθόν, βλέπουμε αριστερά, η υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια. Καταργούνται και τριετίες από το 2017, στον αέρα τα επιδόματα γάμου. Στα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο για αποδοχές και καταθέσεις. Ενώ περικοπές συντάξεων από τα ταμεία ανά μήνα.
το σχέδιο για να μπορούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που πνίγονται στα χρέη και τα προβλήματα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Δεξιά βλέπουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ της Δημοκρατίας που λέει 400.000 ακόμη υπάλληλοι σε κινητικότητα. Ενώ κάτω-κάτω βλέπουμε φαρμακοποιείς τα χαρακόμματα κάνουν λόγο για αγώνα μέχρι σε σχάτων, πορεία χθες πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Δίπλα, τουρκική κορβέτα έφτασε μέχρι την Τζιά. ΑΕΗ και ΤΕΗ σε ΤΕΗ, λιγότεροι σακταίοι στις θεολογικές. Στην Ξάνθη βίασαν κοριτσάκι μέσα σε τζαμί. Ενώ κάτω για την υγεία, η τρισδιάστατη μευράνη από σιλικόνη που αντικαθιστά τον βηματοδότη. Ενδιαφέρον νέο. Και περνάμε στην ημερησία. Ανοίγει τώρα ο δρόμος. Πράσινο φως για εκταμείευση της δόσης και λύση στο χρέος. Έτοιμη η χώρα για έξοδο στις αγορές. Χρυσή τομή για τις ρυθμίσεις. Προσψήφιση το πολυνομοσχέδιο. Αριστερά βλέπουμε δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας. Βγαίνουμε από την κρίση. Μετά από 7 μήνες διαπραγμάτευσης, πετύχαμε μια συμφωνία που κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές μας το ξέρουν. Είναι υπεύθυνοι και το έχουν αποδείξει, τόνισε με νόημα ο Πρωθυπουργός. Κάτω-κάτω βλέπουμε ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Λύσεις κλειδιά για τη Eurobank και τα Warrants. Δυνατότητα διάθεση σε ιδιώτες μετοχών της τράπεζας σε τιμή χαμηλότερη από την χρηματιστηριακή και τη τιμή κτίσης από το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ. Το Ταμείο Χρηματοδότησης Σταθερότητας μπορεί να ανταλλάξει τα Warrants που κατέχουν ιδιώτες με μετοχές της τράπεζας. Ενώ δίπλα αποδείξεις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Μειώνονται κατά 80% τα πρόστιμα για φοροπαραβάσεις. Καθιερώνεται ως ακατάσχετο ποσό καταθέσεων τα 1.500 ευρώ σε έναν μόνο λογαριασμό και σε μια τράπεζα για όσους χρωστούν στο δημόσιο. Αυξάνεται από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 το όριο που δεν θα μπορεί να γίνεται κατάσχεση για ποσά που προέρχονται από μισθούς και συντάξεις. Πάνω-πάνω αριστερά βλέπουμε ζημιές 225 εκατομμυρίων ευρώ για τη ΔΕΗ το 2013. Πάνω από 1,4 δις οι απλήρωτοι λογαριασμοί στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος είχε ως αποτέλεσμα η ΔΕΗ να παρουσιάσει αποτελέσματα παρά τις αυξήσεις στα τιμολόγια. Αυξήθηκε το ύψος των απλήρωτων λογαριασμών. Ενώ για τις αποκρατικοποιήσεις, ναι, από την Κομισιόν στην πώληση της Λάρκος σε ιδιώτες. Με απόφασή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάβει πράσινο φως για την ιδιωτικοποίηση της Λάρκο. Όμως, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να επιστρέψει στο δημόσιο κρατικές ενισχύσεις 136 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αυγή τώρα βλέπουμε πακέτο φαρμάκι. Σήμερα στη Βουλή συμφωνία με την Τρόικα. Σκληρότερες και από τις πλέον απεσιόδοξες προβλέψεις οι ρυθμίσεις της συμφωνίας κυβέρνησης Τρόικας, που χθες δόθηκαν στα κόμματα και σήμερα κατατίθεται στη Βουλή. Ισοπεδώνονται οι μισθοί, διαλύεται το ασφαλιστικό σύστημα, καταστρέφεται η εγχώρια ακτινοτροφία, εξαφανίζεται το επάγγελμα του φαρμακοποιού, ταξί μπορούν να έχουν οι πάντες και ψωμί μπορεί να διατεθεί παντού. Ενώ κάτω-κάτω βλέπουμε νέες απειλές Ομπάμα για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η κρίση στην Ουκρανία και η Ελλάδα. Στην Τουρκία κατέβασε και το YouTube ο Ερντοράν. Απτόητη από τη δικαστική απόφαση που ακυρώνει την απαγόρευση της πρόσβασης στο Twitter, η κυβέρνηση Ερντοράν συνεχίζει τον πόλεμό της εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπλοκάροντας την πρόσβαση στο YouTube με αφορμή τη δημοσιοποίηση συνομιλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας κορυφαία κυβερνητικά στελέχη φέρονται να συζητούν πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία. Στον ριζοσπάστη τώρα. Ο τίτλος είναι «Πολυνομοσχέδιο κλιμάκωσης της επίθεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεφαλαίου». Παρακάτω βλέπουμε συγκεντρώσεις διοργανώνει το ΠΑΜΗ το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στις 11 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 το απόγευμα, στην Ομόνια και στη Μία Καλή Πασεβέ. Πάνω αριστερά βλέπουμε για την Ουκρανία μπαράζ αντιλιακών μέτρων με σφραγίδα το Δούνου του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βλέπουμε δίπλα, συνθήλβεται από τα μονοπόλια η γαλακτοπαραγωγή. Δεξιά, κάτω βλέπουμε κινητοποίηση χθες κατά της ανεργίας. Μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογένειών τους απέτησαν χθες τα ταξικά συνδικάτα της Αθήνας με μαζική συγκέντρωση στην Ομόνια και πορεία στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο Εργασίας και μετά στη Βουλή, όπως και στις 6 Μάρτη, 6 και χθες, ο Υπουργός Εργασίας αρνήθηκε να συναντήσει την αντιπροσωπεία των συνδικάτων. Περνάμε τώρα στην αυτεμπορική. Ανοίγει ο θεσμικός δρόμος για την ανακεφαλαιοποίηση.
Πολυνομοσχέδιο. Το τάφι σίγμα αποκτά ευελιξία για πώλη συμμετοχών με όρους αγοράς. Απεμπλέκεται η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, βλέπουμε παρακάτω, το δρόμο για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank με όρους αγοράς, αλλά και την ταχύτερη επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών, προβλέπει το νομοσχέδιο πλαίσιο που εντάσσεται στο πολυνομοσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε χθες. Ενώ δίπλα βλέπουμε απόφαση την Τρίτη για τη ζώση στην Ελλάδα, συζήτηση για το χρέος μετά τις ανακοινώσεις της 23ης Απριλίου. Κάτω-κάτω η εργαλειοθήκη έγινε πολυνομοσχέδιο. Ανατροπές, φάρμακα, τουρισμός, λιανεμπόριο, μεταφορές, τρόφιμα, ανεργία, αρτοποιία και τσιμέντο. Γάλα, αλλαγές στη διατύπωση παραμένει η ουσία των τελικών παρεμβάσεων. Για τον Ευρωπαϊκό Νότο βλέπουμε παρακάτω, υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων. Σε νέα χαμηλά βρέθηκαν χθες οι αποδόσεις των ισπανικών, ιταλικών και πορτογαλικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι φημολογίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χαλαρώσει περαιτέρω την νομισματική πολιτική της, όθησαν τους επενδυτές να αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις σε χαμηλότερης αξιολόγησης ενεργητικών. Ενώ δίπλα βλέπουμε προκλήσεις για τα σχέδια εξόδου στις αγορές. Οι ευρωεκλογές του Μαΐου, καθώς και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα, αποτελούν για τους επενδυτικούς οίκους από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στα σχέδια της Ελλάδας για έξοδο στις αγορές ομολόγων. Η τράπεζα HSBC θεωρεί πιθανό η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Βλέπουμε τώρα στην Εσπρέσο. Βίασαν σαδιστικά και με ένα ξύλο κοριτσάκι 5 ετών και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Κτίνη μέσα στο τζαμί. Πρωταγωνιστές ο θείος, ο 12χρονος τότε γιος του και ένας συνομήλικος φίλος του. Στην Ξάνθη έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Είδαμε τώρα τις πολιτικές εφημερίδες, θα περάσουμε να δούμε τι γράφεται και στην αθλητική σκηνή. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Sport Day. Βασιλιάς είναι ο τίτλος της Sport Day, μεγάλο μάτσα από Σπανούλη που τα έβαζε από παντού. Εξαιρετικός ο Λοτζένσκι, νέα καλή εμφάνιση από Παπαπέτρου. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει τελικό στη Μάλαγα και ισοπαίδωσε τους Ισπανούς. Γιατί έπαιξε σαν βασιλιάς όπως είδαμε, η Μάλαγα ήρθε 63 και ο Ολυμπιακός 80. Δίπλα βλέπουμε το 41 στη μνήμη σου. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση για την ερυθρόλευκη οικογένεια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποχαιρέτησε τον σπουδαίο Σταύρο Νταϊφά, αφιερώνοντάς του τον τίτλο. Αποδοκιμάστηκε ο δήμαρχος Πειραιά, Μιχαλολιάκος. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Το Γκολ. Ο αρχηγός Σπανούλης είναι εδώ, με 20 πόντους έδωσε τον ρυθμό στο πάρτι του Ολυμπιακού στη Μάλαγα με 80-63 και πλέον οι Ερυθρόλευκοι έφεραν την υπόθεση στην οχτάδα, της οχτάδας στο σπίτι τους. Στρατηγός πρόκρισης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης συνέχισε την παράδοση των δύο τελευταίων χρόνων που τον θέλει να αντιδρά εντυπωσιακά στα μεγάλα και δίχως αύριο παιχνίδια. Πολύ καλός και ο Λοτζένσκι με 18 πόντους. Συνεχίζουμε με το φως των σπορ. Με σεβασμό και συγκίνηση, η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε τον μεγάλο πρόεδρο και ηγέτη Σταύρο Νταϊφά, ενώ παρακάτω η φιλαρμονική του θρύλου. Η μπάντα της Μάλαγα έπαιξε 40 λεπτά από την εξέδρα, αλλά ο Ολυμπιακός έδωσε μια σπουδαία μπασκετική συναυλία, κερδίζοντας το μάτς κλειδί για την πρόκρισή του στους 8 της Ευρωλίγκας με 80-63. Αυτά τα νέα και από το φως των σπόρων. Βλέπουμε τώρα στην πράσινη. Εμείς σας το λέγαμε, αλλά λίγοι το πίστευαν τότε. Στα αστέρια με τη μαγιά του. Πρωταθλητής στον δεύτερο γύρο, Παναθηναϊκός με 32 βαθμούς σε 14 μάτς και έτοιμος να κουνήσει το σεντόνι με ομάδα υπόδειγμα και επένδυση για την επόμενη μέρα. Πάνω-πάνω βλέπουμε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΆΚΑ για να ξαναχτίσουμε την Κεφαλονιά. Οι Έλληνες μπορούμε και θέλουμε. Ραντεβού καρδιάς απόψε στις 7 το απόγευμα στην Nova Sport 2 με τα πράσινα. Αστέρια και όχι μόνο να παίζουν μπάλα στο κλειστό με αντίπαλο Ευρωπαίους All Stars. Περνάμε τώρα στην ώρα των σπορ. Μπήκε η υπογραφή. Ο Χάρης Θεοχάρης υπέγραψε χθες την αποδοχή της εκχώρησης. Πάνω-πάνω βλέπουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, νέο μεγάλο άλμα για την Αγία Σοφιά. Η Περιφέρεια ενέκρινε χθες τη μελέτη που κατέθεσε η ΑΕΚ για τις υπογειοποιήσεις και όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο Ντουμπάι, όπου βρίσκεται, έμαθε τα ευχάριστα ο Τίγρης. Το ψήφισε και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω-κάτω βλέπουμε, η ΑΕΚ μετά την υπογραφή και την αλλαγή των δεδομένων αποφάσισε να μην ζητήσει εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων σήμερα και θα συνενέσει σε αίτημα αποβολής.
Αυτά τα νέα και από την ώρα των σπόρων. Περνάμε τώρα στον πρωταθλητή. Μίλησε η καρδιά του πρωταθλητή. Σφαίρα για το Μιλάνο, το τρένο των 8. Θέλουμε κάθε χρόνο εδώ τον Ολυμπιακό. Ύμνη των Αμερικανών για το θρύλο. Πάνω αριστερά βλέπουμε έτοιμος ο Ρομπέρτο για τη Βραζιλία. Ο τραυματισμός του Βαλντές ανοίγει το δρόμο για το Μουντιάλ. Δίπλα βλέπουμε πάλι τον Μαρινάκη που αφιέρωσε τον 41ο τίτλο στον πρόεδρο που έφυγε. Συγκλονιστικό αντίο στον Ταϊφά από τον Μαρινάκη, έχτιζε καθημερινά έναν θρύλο νικητή. Συνεχίζουμε τώρα με τον Γαύρο. 100 κιλά καρύδια. Ισοπεδωτικός ο θρύλος καθάρισε για πλάκα τη Μάλαγα και φουλάρι για Εφές και Βάζελο. Συγκλονιστικός Πανούλης με 20 πόντους, Σούπερ Ολοτζέρι και Ματζάρης. Βέργος στον θρύλο για πολλά χρόνια. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γαύρου βλέπουμε. Ενώ παίζουν όλοι στο κύπελο, Τσόρις, Μανολάς, Ανίλο, Περές, Φούστερ, Χολεμπάς, διαθέσιμος και ο Σαβιόλα. Στο χέρι του Μίτσελ για Ρομπέρτο ή Μέγερη. Ο Σάμαρης κερδίζει θέση στην ενδεκάδα. Να δούμε τώρα όμως τη γράφη και η εφημερίδα Live Sport. ΠΑΟ 100%. Ανταγωνιστική ομάδα, ελκυστικό ποδόσφαιρο, κορμός από ακαδημία. Αξιοποίηση όλου του ρόστερ, αναβάθμιση στόχων, υγεία και συνέπεια. Ενώ κάτω-κάτω για το μπάσκετ, δεν σκιάζεται από την Μπάρτσα ο Εξάστερος στις 10 παρατέταρτο σήμερα στη Nova Sport 2. Γουστάρει και ο Μπέρκ, δεν με ενδιαφέρουν οι φήμες για μεταγραφή, εδώ κάνω την καλύτερη σεζόν μου, δήλωσε. Ενώ τώρα θα κλείσουμε και με τη Γάτα. Όπου λέει δυνατό κουπόνι με 44 παιχνίδια και 2 μονά αποδεκτά. Γαλλικά κλειδιά για το ταμείο. Τρεις μεγάλες αποδόσεις από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Τρεις επιλογές που πληρώνουν από την Τουρκία, την Ολλανδία και την Ιρλανδία. Τρία μεγάλα φαβορί στη βασική πρόταση. Δύο άσοι και ένα διπλό με χαμηλές αποδόσεις από το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αυτά τα νέα ήταν και από τον αθλητικό έντυπο τύπο. Να περάσουμε όμως να δούμε τι γίνεται και στον ηλεκτρονικό τύπο. Θα δούμε λοιπόν τα τρία πρώτα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο πρωτοσέλιδο. Ο Χρυσοχοΐδης τον έστειλε στην Ελβετία. Απίστευτη ομολογία του Θέμου Αναστασιάδη σε δικαστική αίθουσα. Επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας ως στόχος τρομοκρατών. Το επόμενο πρωτοσέλιδο τώρα, πεινάω είναι ο τίτλος, η δραματική εξομολόγηση του Στάθη Ψάλτη στην τηλεοπτική ζούγκλα. Αρρώστησα βλέποντας κόσμο να υποφέρει. Και στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε πολυνομοσχέδιο 191 σελίδων, όλα όσα προβλέπονται για αποκρατικοποιήσεις, δημόσιο, κατασχέσεις, ψωμί, γάλα και φάρμακα. Τι θα ισχύσει για την επελευθέρωση των επαγγελμάτων, ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα και από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Έως τώρα. Τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τώρα θα πάμε να δούμε την πρώτη είδηση για σήμερα, η οποία είναι ένα από τα πολλά θέματα που συζητήθηκαν στην χθεσινή εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Ακούγεται απίστευτο, αλλά ο άνθρωπος που στο παρελθόν παρακίνησε τον εκδότη Θέμο Αναστασιάδη να μεταναστεύσει με την οικογένειά του στο εξωτερικό ήταν ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ο λόγος για τον σημερινό Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Χρυσοκοΐδη, ο οποίος επικαλούμενες απόρριτες πληροφορίες υψίστης ασφαλείας έστειλε τον εκδότη με την οικογένειά του πακέτο στο εξωτερικό, καθώς του διεμήνησε ότι αποτελούσε στόχο τρομοκρατίας. Στη συγκεκριμένη αποκάλυψη προέβη η ίδια η αδερφή του Θέμου Αναστασιάδη, Άρτεμις, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο αδερφός της εναντίον της Ζούγκλας και του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Να περάσουμε να δούμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή. Σάλο προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του Ζούγκλα GR και της εκπομπής Κίτρινος Τύπος σχετικά με τη μετακόμιση της οικογένειας του εκδότη Θέμου Αναστασιάδη στην Ελβετία. Ο εκδότης έφυγε πρώτος, εγκαταλείποντας τα πάτρια εδάφη χάρη μιας ασφαλούς διαβίωσης σε προάστιο της Ζυρίχης. Είναι φανερό ότι αισθανόταν άβολα μετά το διπλό σκάνδαλο των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και του DVD Τσέκου Ζαχόπουλου. Ευνηδιάζοντας ακόμα και το στενότερο περιβάλλον του, εγκατέλειψε νύχτα την Αθήνα για να εγκατασταθεί οικογενειακός με τη σύζυγό του Βασιλική Παναγιωτοπούλου και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στο πολυτελές Κίρχμπεργκ, 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ζυρίχης. Ήταν τουλάχιστον ήσυχος ότι εκεί δεν θα μπορούσαν να τον ανακαλύψουν όσοι δεν ήθελε να συναντήσει ποτέ στη ζωή του. Εκεί λοιπόν, στο πολυτελές καταφύγιο του, ατυχώς για εκείνο τον εντόπισε η Ζούγκλα. Η διαπίστωση ότι ακόμα και στη χώρα της απόλυτης ασφάλειας επέλεξε ένα κλειστό πολυτελές συγκρότημα φρούριο σε περιφραγμένο κτήμα αρκετών στρεμάτων με ιδιωτικό δρόμο, ούτως ώστε η πρόσβαση ανεπιθύμητων προσώπων να καθίσταται αδύνατη, δεν ήταν έκπληξη. Άλλωστε, είναι γνωστό στους παρικούντες ότι διακατέχεται από απίστευτες αιμονές και φοβίες. Μια απλή έρευνα στο δημοτικό αρχείο του Κίρχμπεργκ ήταν αρκετή. Γνωστός επιχειρηματίας, προσπαθώντας να νοικιάσει σπίτι στη συγκεκριμένη πόλη, έπεσε έκπληκτος πάνω στο όνομα της Βασιλικής Παναγιωτοπούλου. Ο δήθεν αντιμνημονιακός Θέμος Αναστασιάδης κατάλαβε νωρίς ότι οι δημοσιογραφικές κορώνες απευθύνονται μόνο στο Λαουτζίκο, ο οποίος εισπράττει αποκλειστικά τη φτωχοποίηση από τις επιταγές Τρόικας. Γιατί δεν θα περίμενε φυσικά κανείς να ψωνίσει ο εκδότης με τα κουπόνια του σούπερ μάρκετ που μοιράζει από την εφημερίδα του για το weekend στη Ζυρίχη, όταν η διαμονή μιας οικογένειας εκεί, κάτω από τις συνθήκες που διαπιστώσαμε, κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ μηνιαίως. Η αυτοεξόρυθη πλέον Βασιλική, όταν δεν συνοδεύει τα παιδιά στο αγγλόφωνο σχολείο, σπάει τη μονοτονία της καθημερινότητας με τα μπαστούνια περιπάτου, απολαμβάνοντας το τοπίο στην περίφημη λίμνη της Ζυρίχης, ενώ ο Θέμος ακολουθεί πιο δύσκολο πρόγραμμα, αναγκασμένος να πηγαίνει έρχεται με το αεροπλάνο για τις ανάγκες των εκπομπών και της έκδοσης. Ακόμα και οι πλέον χλιδάτες επιλογές έχουν κόστος. Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ της Ζούγκλας, ο Θέμος Αναστασιάδης, μέσα από ένα ρεσιτάλ πανικού, κατέφυγε στα ασφαλιστικά μέτρα. Αφού ομολόγησε ότι μετακόμισε οικογενειακό στη Ζυρίχη, επικαλέστηκε τα προσωπικά του δεδομένα για να αποσυρθούν από το διαδίκτυο τα πέρα για πέρα αληθή στοιχεία που δημοσίευσε το Ζούγκλα GR. Προέταξε μάλιστα το επιχείρημα ότι αποτελεί στόχο τρομοκρατικής ενέργειας για να δικαιολογήσει τη μετακόμισή του και πολυτελή διαβίωσή του στο Κίρχμπεργκ της Ζυρίχης στην Ελβετία. Ειδικότερα, η δικηγόρος αδελφή του, η οποία κατέθεσε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων για λογαριασμό του εκδότη, επικαλέστηκε τα προσωπικά δεδομένα του αδελφού της, ο οποίος επανειλημμένα έγραψε στα παλιά του τα υποδήματα προσωπικά δεδομένα δεκάδων πολιτών θυμάτων του. Ενδεικτική είναι άλλωστε η περίπτωση της Τσέκου, την οποία παρουσίασε γυμνή κατά τη διάρκεια ερωτικής συνέβρεσης σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του. Φυσικά, ο εκδότης εμφανίστηκε να αγνοεί ότι τα δίχτυα προσωπικά δεδομένα που επικαλείται, η διεύση του σπιτιού στο Κίρχμπεργκ της Ζυρίχης και το τηλέφωνο της σύζυγου του είναι σε κοινή θέα για οποιονδήποτε χρήστη τα αναζητήσει στο Google. Οι παράλογες απαιτήσεις πάντως του εκδότη δεν έγιναν δεκτές από το δικαστήριο. Η συζήτηση της αιτήσεως για την προσωρινή διαταγή έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη ενώπιον της Προέδρου Υπηρεσίας, κυρίας Άννα Ρίγα. Η αίτησή του συζητήθηκε παραστεθέντος του ίδιου του Μάκη Τριανταφυλόπουλου με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Διαλυνά, ενώ για λογαριασμό του Θέμου Αναστασιάδη παρέστη ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος και σαν μάρτυρα εξέτασε την αδελφή του εκδότη Άρτεμη Αναστασιάδου. Την επόμενη μέρα εξεδόθηκε η απόφαση της Προέδρου κυρίας Ρίγα, η οποία απέρριψε την αίτηση του Θέμου Αναστασιάδη κατά του Μάκη Τριανταφυλόπουλου περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής με το παρακάτω σκεπτικό. Απορρίπτει αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, διότι δεν πιθανολογήθηκε ότι ο Καθού, με την, κατά την αναφερόμενη στην αίτηση ανάρτησης στην ιστοσελίδα Ζούγκλα GR,
που σχετίζεται με την εγκατάσταση των μελών της οικογένειάς του ετούντος σε περιοχή της Ελβετίας, επενέβη σε κρυφό αρχείο ή δημοσιοποίησε για πρώτη φορά κρυφά μη δημοσιοποιημένα προσωπικά δεδομένα, αποκαλύπτοντας αυτά σε τρίτους, καθώς η ίδια η σύζυγος του ετούντος είχε ήδη αναρτήσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα σε άλλη ιστοσελίδα του διαδικτύου υπό το ονοματεπώνυμό της τόσο τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου, όσο και την πλήρη και ακριβή διεύθυνση και αριθμό της οικίας, στην οποία αυτή διαμένει μαζί με τα τέκνα του ετούντος στην περιοχή Κίκμπερ της Ελβετίας, καθώς επίσης και φωτογραφίες, χάρτη με κυκλωμένο, με κόκκινο κύκλο, το σημείο στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω σπίτι, καθιστώντας η ίδια με αυτόν τον τρόπο, πολύ πριν την επαναδημοσίευση μέσω αναρτήσεως στο διαδίκτυο από τον Καθού, απολύτως γνωστά και άμεσα προσβάσιμα σε αόριστο αριθμό τρίτων προσώπων και δι, σε αόριστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου ανά τον κόσμο και όχι μόνο ανά την Ελλάδα, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο ετών ισχυρίζεται ότι διατηρούνταν μέχρι τη δημοσίευσή τους από τον Καθού στην προαναφερθήσα ιστοσελίδα, απολύτως μυστικά και απρόσιτα σε οποιονδήποτε τρίτο. Επομένως, και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ιστοσελίδα Zoogla.gr έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από την ιστοσελίδα στην οποία ανήρτησε προγενέστερα τα στοιχεία της η ίδια σύζυγος του ετούντος, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αφού η ίδια η σύζυγος του τελευταίου είχε καταστήσει αυτά γνωστά σε αόριστο αριθμό τρίτων προσώπων πολύ πριν την ανάρτηση αυτών στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα του Καθού Zoogla.gr. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο άνθρωπος που στο παρελθόν παρακίνησε τον εκδότη Θέμο Αναστασιάδη να μεταναστεύσει μαζί με την οικογένειά του στο εξωτερικό, εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δημόσιας τάξης. Ο λόγος για τον σημερινό υπουργό υποδομών, μεταφορών και δικτύων, Μιχάλη Χρυσογοίδη, ο οποίος, επικαλούμενος απόρριτες πληροφορίες υψίστης ασφαλείας, έστειλε τον εκδότη με την οικογένειά του πακέτο στο εξωτερικό, καθώς του διεμήνησε ότι αποτελούσε στόχο τρομοκρατίας. Στη συγκεκριμένη αποκάλυψη προέβη η ίδια η αδελφή του Θέμου Αναστασιάδη, Άρτεμις, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο αδελφός της εναντίον της Zoogla. Σε ερώτηση δικιά μου για να μας πει πώς πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ότι είναι στόχος τρομοκρατών ο κύριος Αναστασιάδης και η οικογένειά του, κατέθεσε η αδελφή του, ενόρκως βέβαια, ότι εκλήθησαν από τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Χρυσοχοίδη, όπου παρέστησαν εκεί μαζί, όπου πήγαν εκεί μαζί με τον αδελφό της, ήταν και εκείνη παρούσα, και τους είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι έχει καταστεί ο κύριος Αναστασιάδης και η οικογένειά του στόχος τρομοκρατών και θα ήταν σωστό και πρέπον να σταλεί η οικογένειά του και, αν δεν θυμάμαι καλά, να μεταβεί και ο ίδιος στο εξωτερικό, και γι' αυτό επελέγει, διότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του, και γι' αυτό επελέγει εν συνεχεία από τον κύριο Αναστασιάδη η Ελβετία για να παραμείνει εκεί η οικογένειά του. Τόσο ο Μάκης Τρανταφυλόπουλος, όσο και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Νικόλαος Γιαλινάς, οι οποίοι παρήσαντος στη συζήτηση, έμειναν έκπληκτοι από την αποκάλυψη ότι ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αντί να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών, παρακινούσε δημοσιογράφους να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Εκείνο το οποίο κάνει ένας οποιοδήποτε Υπουργός Δημοσίας Τάξεως είναι να θέσει υπό την προστασία της αστυνομίας επί 24ωρου βάσεως τον πολίτη αυτό. Διότι βεβαίως ζούμε σε ένα κράτος πολιτισμένο το οποίο οφείλει να παρέχει ασφάλεια στους υπηκόους του, στους Έλληνες πολίτες, και όχι να τους στέλνει στο εξωτερικό για να προστατευθούν, και ειδικά στην Ελβετία, ας πούμε.
Επιστρέψαμε από το Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε τώρα κανονικά τη ροή της εκπομπής μας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι από οικοδόμους, ζητώντας μεταξύ άλλων επίδομα ανεργίας για όλη την περίοδο της ανεργίας, επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ, δωρεάν μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας και σφράγισμα των βιβλιαρίων όλων των ανέργων. Περί τα 500 άτομα συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στην πλατεία Ομονίας και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς τη Σταδίου, καταλήγοντας έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί ζήτησαν να συναντηθούν με τον αρμόδιο Υπουργό. Ωστόσο, όμως, το αίτημά τους απορρίφθηκε. Οι οικοδόμοι, γύρω στο απόγευμα, αποχώρησαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν στη Βουλή. Η κάμερα της Ζούγκλας ήταν εκεί. Να δούμε τι κατέγραψε. Όχι που κάναμε εδώ οι πρόεδροι των σωματείων και προτείνουμε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε, είναι να προχωρήσει η πορεία στη Βουλή και να ζητήσουμε να βγούμε αντιπροσωπείες στη Βουλή και να καταθέσουμε εκεί το επόμενό μας και το ψήφισμά μας για τα μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών. Αφού συμφωνούμε να δούμε ξανά πίσω το πανό μας για να συνεχίσουμε τη διαδίκασή μας προς τη Βουλή. Το πολυνομοσχέδιο Σκούπα, που αποτυπώνει η Συμφωνία Κυβέρνησης Τρόικας, σχολίασε μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή η βουλευτής Δωδεκανήσου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Μίκα Ιατρίδη, χαρακτηρίζοντάς το ως εκλογικό επίδομα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με σκοπό να ρίξει στάχτη στα μάτια των Ελλήνων. Σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η κυρία Ιατρίδη υπογράμμισε ότι η παράταξη παραμένει στον αγώνα και τα αποτελέσματα θα φανούν στην πορεία. Να δούμε μερικές από τις δηλώσεις της. Είναι μια εξέλιξη η οποία με στενοχωρεί ιδιαίτερα, διότι είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους όλο το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως η χρονική συγκυρία κατά την οποία έγινε ανεξαρτοποίησή της προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, πείτε μου μερικά από τα ερωτήματα που βάζετε όταν ακούτε ότι δύο συνάδελφοί σας ανεξαρτοποιήθηκαν. Ναι, βεβαίως μένει να δούμε και τη δική τους την επιστολή για τους λόγους για τους οποίους έχουν ανεξαρτοποιηθεί, όμως τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Σε ένα μήνα οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν να δώσουν μία από τις πιο σκληρές και τις πιο ουσιαστικές μάχες αυτή των ευρωεκλογών, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Σήμερα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Τέρεν Quick για την όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και βεβαίως είμαστε σε μια συγκυρία που ανεξάρτητοι Έλληνες βαλόμαστε από παντού. Επειδή είναι πολύ ρευστή η πολιτική κατάσταση, μένει να δούμε το επόμενο διάστημα αν οι συνάδελφοι βουλευτές θα μένουν πραγματικά ανεξάρτητοι ή αν θα ενταχθούν σε κάποιον άλλο πολιτικό χώρο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά τον αγώνα μας και εντός και εκτός Βουλής και για τα επαχθή και νέα σκληρά μέτρα τα οποία έρχονται, αλλά και με τα στελέχη μας από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη, προκειμένου να βγούμε νικητές σε αυτή την τριπλή εκλογική κάλπη η οποία έρχεται. Τώρα, όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει με την μορφή κατεπήγοντος, για εμένα προσωπικά αλλά και για τους ανεξάρτητους Έλληνες, αποτελεί δυστυχώς ένα εκλογικό επίδομα του κυρίου Σαμαρά, προσπαθώντας να ρίξει στάχτη στους Έλληνες πολίτες, λέγοντας ότι μετά από πολλά λογιστικά τρίκ, και το έχουμε δει, με καθυστερήσεις επιστροφής φόρων, με επίσημα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το κράτος κάνει κατά μέσο όρο 3,5 με 4 χρόνια να δώσει πίσω το ΦΠΑ το οποίο χρωστά σε επιχειρήσεις, με καθυστερήσεις συντάξεων. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Θέλετε 500 εκατομμύρια, θέλετε 600, θέλετε 300, όταν και στη στάθμη που θα
θα το επισημοποιήσει και η Eurostat τον επόμενο μήνα. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν ευχαριστεί σε κανέναν. Έχουν βγει με πάρα πολύ κόπο και αίμα και με απίστευτη δυστυχία η οποία επικρατεί στην ελληνική κοινωνία από τους ίδιους Έλληνες πολίτες. Και όταν θέλουμε να μιλάμε και να λαμβάνουμε την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και για να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, από τη μία έχουμε την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ που λέμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το απαράδεκτο για εμάς μέτρο του φρέσκου γάλακτος για 11 ημέρες, και από την άλλη δεν δέχεται η κυβέρνηση την ίδια την έκθεση του ΟΣΑ που λέει ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης κατά μέσο όρο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει χάσει 5.000 ευρώ από το εισόδημά του, δηλαδή μια τριμελής οικογένεια έχει χάσει 20.000 ευρώ. Οι Έλληνες έχουν χάσει και πολλά χιλιάρικα από το εισόδημά τους, είναι γεγονός αυτό. Εσείς έχετε χάσει πολλούς βουλευτές όμως. Σας είπα, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα εντός και εκτός βουλής. Συνεχίζετε, αλλά μειώνεστε, συρρυκνώνεστε μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, πόσα χρόνια, τα τελευταία κανένα δύο χρόνια, έχετε χάσει πόσους βουλευτές. Ακούστε, νομίζω ότι αυτό το θέμα θα φανεί στην πορεία. Εμείς παραμένουμε δυνατά στον αγώνα και μέσα στην κοινωνία. Φαίνεται να υπάρχει αποδυνάμωση από τη δική σας την πλευρά, στο κόμμα σας. Συγγνώμη, για παράδειγμα, ο κύριος Μαρκόπουλος όταν έφυγε πήγε αμέσως μετά στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ζώης έφυγε και δημιούργησε δικό του κόμμα και τώρα ενώθηκε με τον. Με τον κύριο Πολύδωρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τις κινήσεις αυτές. Δεν έχει φανεί από την επόμενη μέρα των εκλογών. Από την επόμενη μέρα, εδώ και δύο χρόνια, ότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει συγκεκριμένη προσπάθεια αποδυνάμωσης ανεξάρτητων Ελλήνων. Πετυχημένη. Οι πρώην βουλευτές. Πετυχημένη προσπάθεια. Σύνομαι, όταν προφανώς υπάρχουν θέματα τα οποία είτε δεν τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, είτε υπήρχαν κάτω από το τραπέζι άλλο είδος συμφωνίες. Και φάνηκε αυτό στην πορεία. Είναι σοβαρό που λέτε. Τι εννοείτε. Συγγνώμη. Τον Αύγουστο ξεκινήσαμε μια εκλογική διαδικασία, ένα κίνημα 2 ετών που δημιουργήθηκε και γεννήθηκε μέσα από το διαδίκτυο. Στις εκλογές του Μαΐου πήραμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 10%. Σε εκλογές του Ιουνίου ξαναβγήκαμε νικητές, κερδίζοντας περίπου 20 βουλευτικές έδρες. Και μετά από 2 μήνες, τον Αύγουστο, ξαφνικά άρχισαν ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Ζώης, ο κύριος Μανώλης, ο κύριος Κουράκος και μια σειρά από στελέχη και βουλευτές να θέτουν θέμα ηγεσίας ή να θέλουν να αναλάβουν εκείνη τα ενία του κινήματος. Και αμέσως ενταχθήκανε μέχρι τον Δεκέμβρη, δηλαδή μέσα σε 4 μήνες από τις εκλογές του Μαΐου, είχαν ήδη ενταχθεί ο ένας στη Νέα Δημοκρατία και άλλοι φτιάξανε νέο κόμμα. Αυτό δεν μιλά από μόνο τους αγκίνηση. Εγώ σας είπα ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά και θα βγούμε κερδισμένοι και νικητές, διότι δεν έχουμε πάψει να είμαστε δίπλα στους Έλληνες πολίτες και δίπλα στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, όμως τα δύσκολα είναι μέσα στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Και για να σταματήσουν οι κυβερνητικοί βουλευτές να λένε ότι πραγματικά διαφωνούν αλλά συμφωνούν ή ότι υποχρεώνονται και εκβιάζονται επειδή έρχεται το πολυνομοσχέδιο σε ένα άρθρο, οι δούπεδοι οδόξοι λαμπρών να το καταψηφίσουν και να πούνε την αλήθεια. Μάλιστα. Και την πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Άλλα 11 ημέρων δεν υπάρχει. Μας συνοδεύουν. Μας θέτεται σε κυρία η πρωτογενή τομέα, είναι η υγεία μας. Και εκεί είναι ο που καταψηφίσατε τη μείωση. Κύριε Σταμενίτη. Αυτά είναι δικαιολογίες. Ο κόσμος ξέρει και μας κρίνει. Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστώ. Είναι δυνατόν τα 500 εκατομμύρια. Ένα ευρώ ανά άτομο όταν τους έχετε δημάξει. Και ένα ευρώ. Γιατί γίνετε υποστηριχτές των φαρμακοβιομηχάνων? Πού είναι η διαπραγματευτική ισχύ που έχει το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έλεγε ο κύριος Σαμαράς? Πού είναι, δεν λέγατε? Σε γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν εκβιάζατε τους Έλληνες πολίτες? Ότι θα διαπραγματευτείτε? Αστυνομική βία και αυθαιρεσία καταγγέλουν οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες για μια μέρα είχαν ακόμα συγκεντρωθεί χθες έξω από το Υπουργείο, ζητώντας απάντηση από τον Γιάννη Στουρνάρα. Μία από τις διαδηλώτριες, μιλώντας στο zoogla.gr, περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν, καταγγέλλοντας ότι η ίδια και συναδέλφισές της έπεσαν θύματα αστυνομικής βίας. Να δούμε λοιπόν τι δήλωσαν στην κάμερα της Ζούγκλας. Ζητώντας χθες ένα ραντεβού με τον κύριο Στουρνάρα, που εδώ και 6 μήνες απαξιεί να μας δει, καταφέραμε να μας κλείσει ο αστυνομικός ένα ραντεβού με τον διευθυντή του. Όταν λοιπόν μας πήρε από το πλάι, από την πλαϊνή πόρτα για να μας ανεβάσει πάνω, αποφασίστηκε να μην μας δει. Και μας είπε ότι θα μας δει σήμερα το πρωί. Εμείς λοιπόν πεισμώσαμε, τους είπαμε ότι δεν φεύγουμε από εδώ εάν δεν δούμε έστω το διευθυντή του. Αυτοί άρχισαν να μας ηρωνεύονται, να μας κλεβάζουν, να μας λένε καθίστε μέχρι αύριο, εμάς μας νοιάζει. Και κάποια στιγμή, μετά από 2 ώρες, 2,5 περίπου, ακούμε από τα συμπί των αστυνομικών, καθαρίστε το χώρο γιατί θέλει να κατέβει ο Χατζηδάκης, και βεβαίως τον καθάρισε.
σοκάρισαν με τον τρόπο που είδατε όλοι στα κανάλια. Με βίαιο τρόπο μας βούτυξαν στον αέρα σηκωτές, οι συναδέλφοι σας αντιστάθηκαν και έγινε αυτό που έγινε όπως το έχετε δει. Μόλοπες, εκδορές, διάσηση έχει πάθει η συναδέλφισσα η Αλεξάκη. Εγώ έχω μία θλάση και ένα αιμάτωμα στο χέρι και πολλούς μόλοπες. Πάντως με τη βία και χωρίς τη βοήθεια του αστυνομικού εμείς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα. Αυτοί μας έβαλαν, προφανώς είχαν τους λόγους, δεν ξέρω. Και σήμερα για τι ώρα έχει οριστεί το ραντεβού? Σήμερα έχουμε 9:30 ραντεβού με τον διευθυντή του Στονάρα, τον κύριο Σκέρτσο. Πιστεύω να μας δεχτεί, πιστεύω να έχει καταλάβει ότι εμείς δεν παρατάμε τα όπλα. Ραντεβού με τον Στονάρα θα πάρουμε, το θέλουμε, δεν το θέλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει παραπέρα. Ποια θα είναι η εξέλιξη όλου αυτού δεν την γνωρίζω. Χθες το πρωί, μέλη της ΠΝΟ βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να μπλοκάρουν πλοία εταιριών που οφείλουν δεδουλευμένα στα πληρώματά τους. Η Επιτροπή των Εκπροσώπων Ναυτικών πραγματοποιεί ελέγχους στα πλοία. Προς το παρόν, είχαν ελεγχθεί μεταξύ άλλων τα καράβια Αχάιος και Άγιος Νεκτάριος και αφού διαπιστώθηκαν ότι τα μέλη των πληρωμάτων έχουν πληρωθεί, επέστρεψαν από απόπλου. Να δούμε τι δήλωσαν στην Κάμερα της Ζούγκλας ο Αντώνης Ανταλλαγιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, και ο Γιώργος Βλάχος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων. Και μοναδικό σκοπό να καταφέρουμε να πληρωθούν οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι είναι απλήρωτοι για σειρά μηνών και σε κάποια πλοία είτε αμείβονται με πενιχρές προκαταβολές είτε καθόλου. Συγκεκριμένα τώρα θα γίνει με τα συγκεκριμένα πλοία? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Πάμε ανά πλοίο και κοιτάμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχει. Και μιλάμε για πόσους μήνες απλήρωτο το πλοίο? Σίγουρα από 3 μήνες και πάνω. Και από εκεί και πέρα αμείβονται με προκαταβολές, όπως σας είπα, αλλά πενιχρές. Να περιμένουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα? Βεβαίως. Βεβαίως θα συνεχιστεί. Πρέπει επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν, διότι έχουν καταστραφεί, έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει τα παιδιά τους από τα σχολεία, έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά και δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε από την πολιτεία ούτε από κανέναν. Ευχαριστώ. Ποιο πίσω είναι, υπάρχει δύο αριστερά? Τρεις κάμερες δεξιά. Είμαστε δύο. Είμαστε έτοιμοι όλοι, πήγαμε. Όνομα ιδιότητα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Ξεκινήσαμε ένα κλιμάκιο της ΠΝΟ που αποτελείται από όλα τα ναυτεργατικά σωματεία σήμερα το πρωί, να διεξάγουμε ελέγχους στα πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι των Πειραιά, με σκοπό να ελέγξουμε και να διασταυρώσουμε τυχόν οφειλές και καθυστέρηση στην καταβολή των δεδηλωμένων μισθών. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε τον έλεγχο και τα όποια αποτελέσματα προκύψουν θα τα ανακοινώσουμε αργότερα. Εκείνο το οποίο θέλουμε να σημειώσουμε όμως είναι ότι υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα καθυστέρηση στην καταβολή δεδηλωμένων μισθών σε πάρα πολλά πλοία της εκτοπλοείας. Είμαστε αποφασισμένοι αυτό το φαινόμενο να μην το ανεχθούμε πλέον και έχουν ευθύνες και οι ελεκτικές και εποπτικές αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι λιμενικές αρχές, αλλά και οι εισαγγελικές αρχές, που παρά τις καταγγελίες μας κοφεύουν, αδρανούν και σιωπούν σε ένα φαινόμενο το οποίο συνιστά ευθεία παραβίαση και των συλλογικών συμβάσεων και της νομοθεσίας. Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα να πατάξουμε αυτό το φαινόμενο. Το συγκεκριμένο πλοίο πληρεί τις προϋποθέσεις.
Για κινητοποιήσεις ετοιμάζονται οι μεταφορείς. Στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στα τέλη της εβδομάδας στη Βουλή, θα έρθουν και συμφωνήσεις με την Τρόικα ρυθμίσεις για την απελευθέρωση της αγοράς, για τα ταξί όσο και για τα φορτηγά δημόσιας αλλά και ιδιωτικής χρήσης. Οι αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των ταξί παρέχεται τη δυνατότητα σε νοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό να εκτελούν μεταφορές επιβατών με αυτοκίνητο κάτω των 1.500 κυβικών. Επιπλέον, βάσει των προβλεπόμενων αλλαγών, ο οδηγός δεν θα δεσμεύεται για 12, αλλά για 6 ώρες. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πήραμε τη μισή δόση πριν κανένα χρόνο, τώρα θα μας αποτελειώσουν πια. Η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε εδώ, αυτοκίνητα, βέβαια είναι χειμώνας ακόμα. Έρχεται η σεζόν, περιμένουμε να δουλέψουμε, ενδεχομένως να μας βγάλουν πάλι στους δρόμους να αντιδρούμε. Και να τα κάνουμε χαλιά. Νομίζω ότι δεν στέκεται αυτό που κάνουν. Είναι τελείως παράλογο. Ρίχνουν μία τάξη σε κεκαιώνες πάλι που δεν καταλαβαίνουν. Είχατε ησυχάσει, νομίζατε. Ναι, θα ξεκινούσαμε τη σεζόν όμορφα και ωραία και πάλι ξεκίνησε τα προβλήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ξεκινήσει την κινητοποίηση. Το πιο λογικό. Τι θα κάνει ο καθένας αν έχανε τη δουλειά του. Γιατί είναι τελείως άσχετο. Έχω μια απορία. Τόσα πολλά εκατομμύρια βγάζει. Όχι, εγώ απορώ. Πώς και πώς. Γιατί δεν έχω λόγια να εξηγήσω το τι γίνεται. Μέχρι γουρούνες στα ξενοδοχεία. Ναι, γουρούνες, αυτοκίνητα μικρά, κάτω από 1.400 με οδηγούς. Και ποιος θα τους ελέγχει αυτούς τους οδηγούς και ποιος θα... Δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ το αυτοκίνητο μου. Ναι, και εσείς το δικό σας. Γιατί να μην το κάνετε, ο καθένας να το κάνει. Τώρα υπήρχε μία λογική, θα κάνει πάλι εδώ μία τάξη 400 αυτοκινήτων, άνω κάτω. Να αναστατώσουμε πάλι ξανά την κατάσταση, να πάμε ομαλά, καθένας δεν θέλει να ταλαιπωρεί κανένα και εμείς δουλειά θέλουμε να κάνουμε. Αλλά μας ξαφνιάσαν τελείως, εδώ είχαμε πια ησυχάσει ότι τελειώσαμε εμάς, κάνανε τι κάνανε εκεί, αλλά δυστυχώς έχει και συνέχεια. Για γουρούνες βλέπω εδώ, για... Τα πάντα, τα πάντα, όποιος θέλει και όπως θέλει. Το ξενοδοχείο θα έχει το δικαίωμα να έχει τα αυτοκίνητά του, να νοικιάζει, να κάνει συμβάσεις με άλλα, νοικιαζόμενα ενδεχομένως και με εμάς. Θα μπορεί εμένα να με νοικιάζει, να μην κάνω διαδρομές, εκείνος θα τιμολογεί, εμένα θα μου δίνει αυτά που θα μου δίνει. Θα ελέγχει πια τον τουρίστα 100%. Θα τον ταΐζει, θα τον ποντίζει, θα τον κοιμάει, θα τον διασκεδάζει και θα τον μεταφέρει κιόλας. Άρα περιμένουμε σήμερα μετά τη συνάντηση τι μέλη γενέστε. Ενδεχομένως να βγει κάτι, να μας δώσουν κάτι για να κάνουν το χάπι, να μην αγκαστούμε να βγούμε στους δρόμους. Θα δούμε και θα αποφασίσουμε. Είναι όλοι αναστατωμένοι. Γιατί κανένας δεν είχε στο μυαλό του να κάνει τίποτα αυτή. Είναι, ξεκινάγαμε πια για δουλειά, μια ομαλή σεζόν, θα δουλέψουμε όλοι και εμείς και όλος ο κόσμος. Τώρα θα δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί ακόμα θα συναντηθούν, θα μιλήσουν, θα ενημερώσουν και εμάς τα συμβούλια και θα αποφασίσουμε. Ανήκομενοι στην Ευρώπη θα μπορούσε να είναι η σύνοψη των θέσεων του κόμματος στο ποτάμι για την εξωτερική πολιτική που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του. Ταυτόχρονα όμως, ο Σταύρος Θεοδωράκης αποφεύγει να ξεκαθαρίσει σε ποια πολιτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου θα ενταχθούν οι υποψήφοι του αν εκλεγούν στις ευρωεκλογές. Πάμε να παρακολουθήσουμε πώς σχολιάζουν οι πολίτες τις θέσεις του νέου κόμματος. Το ποτάμι του Θεοδωράκη πρόσκειται στην Ευρώπη. Και είναι κατά της εξόδου της χώρας μας από την Ευρώπη. Σαφώς. Εγώ είμαι φιλοευρωπαϊστής όπως και αν και το ποτάμι είναι φιλοευρωπαϊκό ακόμα καλύτερα. Το ποτάμι το γνωρίζουμε. Το ποτάμι μου θυμίζει ο αρχηγός του, τον Παπανδρέου, τον Γιώργο, τότε που βγήκε με τη Βούρια από πίσω. Μια από τα ίδια δηλαδή. Κάπου θα ξεφουσκώσει κι αυτός, γιατί βλέπουμε τώρα κάτι συνεντεύξεις, κάτι από τα μέλη του ποταμιού, εν πάση περιπτώσει, που είναι τελείως έξω από τα ελληνικά. Αυτά που έχουμε μάθει χρόνια στην ιστορία. Πάνε να μας μετατρέψουν την ιστορία μας. Για το ποτάμι, ξέρετε,
Ποιο? Το ποτάμι. Όχι. Όχι. Είναι το καινούριο ποτάμι του Θεοδωράκη. Δεν το, το ξέρω, όχι. Το ποτάμι. Και αυτό ναι. Μαζί με την Ευρώπη. Εγώ το ποτάμι. Δεν το ξέρω, άστο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Το ποτάμι το ξέρεις. Τι είναι αυτό. Το ποτάμι το ξέρω. Έχω μερικά ποτάμια εκεί κοντά στο... στο σπίτι μου και έχουμε πλημμυρίσει. Αν δούμε θα τα φτιάξουν και τα ποτάμια και τις γέφυρες. Έχει θέσεις του Θεοδωράκης, ναι. Το νέο κόμμα του, το, είναι νέο κόμμα του ποτάμι. Ναι, το ξέρω μωρέ, το ξέρω. Μια τα ίδια, όλοι τα ίδια, τα ίδια είναι. Όλοι από τα ίδια, μια τα ίδια. Ναι, με την Ευρώπη είναι και αυτός. Με την Ευρώπη είναι και αυτός. Πού θα είναι και αυτός. Τα συμφέροντα, που, όπου υπάρχουν συμφέροντα, είναι πάλι και αυτοί. Υπάρχει ένας που να πάει κόντρα στα συμφέροντα, κανένας. Δυστυχώς. Το ποτάμι σου πω, το ποτάμι εγώ το ξέρω, δεν το βλέπω μέσα, εύχομαι να βγει και αυτό μέσα, καλό παιδί είναι, δημοσιογράφος είδε από αυτό όλα, δεν λέμε κακολογό, εύχομαι να γίνουν νέα πάνω, να βάλουν νέα πάνω, να ενεργήσουν. Τώρα θέλουν παλιά να φύγουν. Το ποτάμι το ξέρεις. Όχι. Με τις Ευρώπες είμαστε όλοι. Αλλά πώς πρέπει να είμαστε και, ποιοι, και πώς θα στηρίξουμε τις θέσεις της δικής μας εδώ. Τώρα, το ποτάμι ξεκίνησε χθες, δεν ξέρουμε τι είναι, ποιο είναι, θα δούμε στην πορεία. Εξήγηλε το πρόγραμμά του και είναι υπέρ της Ευρώπης. Δεν να το... παραμείνουμε στην Ευρώπη και όχι στην έξοδο. Εγώ προσωπικά για μένα το καλύτερο ήταν να πάμε στη δραχμούλα μας, στη δραχμούλα μας, ναι στην Ευρώπη, αλλά όχι στο, στο ευρώ. Έξω από τον ευρώ, να κάνουμε δικιά μας πολιτική όπως εμείς θέλουμε, ας πούμε. Το Βελβεντό το χωριό το ξέρετε? Το Βελβεντό το χωριό δεν έχω πάει, έχω περάσει απ' έξω, το ξέρω. Είναι, είδα και προχθές σε ένα ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω τι έγινε, έγινε κάτι συγκεκριμένο. Είναι ψήφισμα ξανά και θα απέχουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κοιτάξτε, αν οι τοπικές κοινωνίες κρίνουν ότι τα συμφέροντά τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο, εγώ σέβομαι τον, την απόφασή τους. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια, ένας τρόπος αντίδρασης σε κάποια πράγματα που μας ταλαιπωρούν. Το Βελβεντό είναι ηρωικό χωριό. Που εδώ στην Ελλάδα είναι. Ναι. Ναι. Δεν το έχω υπόψη μου. Αλλά καλά κάνει. Και υποψηφίζουμε, αυτοί μας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Δεν έχουμε εμείς άποψη. Εμείς ψηφίζουμε και από εκεί και πέρα αποφασίζουν αυτοί όπως θέλουν, όπως θέλουν να κάνουν. Εντάξει, δικαιώματα, δημοκρατία έχουμε. Δημοκρατία έχουμε. Δικαιώματα, να μην ψηφίσει. Και κακώς πρέπει να μην πάμε, να μην ψηφίσει κανένας. Να δούμε τι, ποιος θα ψηφίσουμε, να δούμε τι τώρα. Να μου πει τι αυτός που ήταν χθες, να μου πει τι θα μου κάνει αύριο. Μας έχει εξαθλιώσει όλους. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Απογοητευμένος θα βρίσκεται. Τι απογοητευμένος. Δουλεύουμε τόσα χρόνια και έρχονται και μας τα παίρνουν από την τσέπη. Δεν ξέρουμε τι σύνταξη θα βγάλουμε αύριο. Τι απογοητευμένος. Έχω μια δουλειά 35 χρόνια και δεν ξέρω αν θα είμαι αύριο. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε. Το καλύτερο. Όλοι μία από τα ίδια. Όλοι μία από τα ίδια. Δυστυχώς. Όσοι θα βγουν είναι για, το, για την τσέπη τους. Μας κορδέψε τα πάντα. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Δηλαδή την αυαρχίδα που λέμε του τουρισμού, η Ρόδος, την έχουν διαλύσει. Την έχουν κάνει ένα χωριουδάκι, αφού μας κυβερνάει ένα χωριό 25.000 και εμείς είμαστε 120.000 και έχουν αυτή την προεδρία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι ο, η πρωτεύουσα, εν πάση περιπτώσει, η Σύρος, αν το πιάσουμε έτσι λίγο πιο αυτό. Οι πολιτικοί μας εδώ και οι τοπικοί μας άρχοντες είναι για την καρέκλα, να παίρνουν το μισθό τους και ούτε τα σκουπίδια δεν τα μαζεύουν. Ούτε τα σκουπίδια δεν είναι ικανοί να τα μαζέψουν. Και από την άλλη λέει να μας σώσουν. Τώρα πώς θα μας σώσουν. Δεν μπορεί τώρα να μου ξεφυτρώσουν όλοι αυτοί, θα μας σώσουν οι σωτήρες που μας καταστρέψαν όλους. Τι να λέω. Τι θα μπορούσαν να κάνουν. Θα ψηφίσουμε αντίδραση, κάτι άλλο. Όχι αυτούς που κυβερνάνε, όχι αυτούς που πάνε να κάνουν την ελιά, που πάνε να κάνουν την αγριλιά, πάνε να κάνουν εδώ. Οι ίδιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κρατάνε κρυφό ναι. Το νέο μνημόνιο που θα έρθει μετά ναι. Τις ευρωεκλογές. Ναι. Νιώθετε. Ναι, φυσικά. Βέβαια. Μα κάθε μέρα κάτι μας ξεφυτρώνει. Έρχονται να πάρουμε ένα εκατομμύριο, λέει, και μας θέλουν άλλα αυτά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια να πληρώσουμε. Εσοδύναμα από εδώ, έστω να πιάσω δύναμα. Τι να λέω.
Ποιο μνημόνιο να βγούμε, δεν πρόκειται να βγούμε με τίποτα. Στην Κρήτη, μια μητέρα μαζί με το φίλο της έριχναν καυτό νερό στο 2,5 ετών γιο της, μέχρι που τελικά το αγοράκι κατέληξε. Τόσο η μητέρα, όσο και ο φίλος της που κρατούνται και ανακρίνονται, αλλάζουν κάθε στιγμή αυτά που έχουν υποθεί, πιστεύοντας πως έτσι θα θολώσουν τα νερά, για τους τρόπους συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο το άτυχο αγόρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα παραδέχεται ότι έριχνε καυτό νερό στην πλάτη του παιδιού, τουλάχιστον τις 8 τελευταίες μέρες. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 8 παρατέταρτο, έφεραν στο κέντρο υγείας ένα παιδάκι περίπου 3 ετών, το οποίο ήταν νεκρό. Και νεκρό και παγωμένο. Το έφερε η μητέρα του και ο σύντροφός της, όχι, δεν ήταν ο πατέρας του παιδιού. Αφού το εξέτασε ο εφημερεύων γιατρός και τα εξετάσαμε και οι δύο εφημερεύοντες επιμελητές πήραν την αστυνομία τηλέφωνο. Ταυτόχρονα είχαν ενημερώσει και εμένα και ήρθα να το δούμε το περιστατικό και η αστυνομία πήρε τη μητέρα και τον σύντροφο, τους πήγε στην αστυνομία και εμείς ενημέρωσα επίσης την ιατροδικαστική και στείλαμε το παιδάκι για ιατροδικαστική εκτίμηση όπου περιμένουμε τα αποτελέσματα. Από τι πέθανε, πότε πέθανε, γιατί πέθανε και όλα τα. Εσείς από την εμπειρία σας πώς κρίνετε την όλη κατάσταση? Σκληρή και άσχημη. Πολύ άσχημη. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις ένα παιδάκι 3 χρόνων έτσι πεθαμένο. Υπήρχαν εγκάβματα στο σώμα του. Δεν ξέρω όμως ούτε από τι, ούτε πότε έγιναν, ούτε γιατί έγιναν. Διάφορα υπόθηκαν, πλην όμως εγώ αν δεν έχω τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα. Καθόλου ψηλαζή, καθόλου δεν τίμησα. Με έναν ζωστάβλο, με έναν μόνιμα. Αλλά δεν μου άρεσε πως τα άκουσα. Πως κάζει τώρα το παιδί αυτό. Κάζει με νερό, έπεσε στο νερό μέσα. Δεν το προσέχανε. Δεν ξέρω καθόλου. Αλλά είναι τραγικό να κάνει. Πολύ τραγικό. Πατέρας τώρα εμάνα, αν έχει μια λεκάλη νερό, έπεσε με ζεστό νερό. Δεν το προσέχανε. Όποιος και να δεν το λυπάται. Όποιος είναι να το λυπάτε. Ένα παιδί, 4 χρονών ένα παιδί, να το κάψουνε. Αν το κάψανε επίτηδες, αυτή είναι σκότωμα. Αυτό είναι βρέφος, είναι μικρά παιδάκια, λίμο τώρα να λέμε τώρα, ξέρω παιδί, Βουλγάρος είναι και τελειώσαμε. Όχι. Παιδιά, όπως είπε, τα δικά μας. Δεν είναι... Που άκουσα ότι είχε λέει γυναίκα εκεί, είχε ένα παιδάκι και κάκι. Και γύρευε αλεύρι να του βάλει που είναι λέει καλό, το καλύτερο φάρμακο στην πληγή. Άγριο έγκλημα σε βάρος ενός 5χρονου κοριτσιού αυτή τη φορά σημειώθηκε σε τζαμί στην Ξάνθη. Η υπόθεση ανακοινήθηκε έπειτα από έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από σχετικό δημεσίευμα Θρακιώτικης Εφημερίδας. Να δούμε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή Zoogle.gr. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το άγριο έγκλημα σε βάρος ενός 5χρονου κοριτσιού που διαπράχθηκε σε τζαμί στην Ξάνθη. Η υπόθεση ανακοινήθηκε έπειτα από έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από σχετικό δημοσίευμα ιστοσελίδα στη Θράκη. Οι δράστες, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 3 και πλέον χρόνια, μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι. Το θέμα έφτασε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Terence Quick, ο οποίος επικαλείται το σχετικό δημοσίευμα. Σύμφωνα με όσα παρατίθεται στην ερώτηση, τον Αύγουστο του 2010, ένα 5χρονο κοριτσάκι βιάστηκε από 3 άτομα στην τουαλέτα του τζαμιού της Γλάφκης, αλλά μέχρι σήμερα οι φερόμενοι ως δράστες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Στο κείμενο υπάρχουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις οποίες ο βιασμός ήταν ο δεύτερος κατά σειρά σε βάρος της 5χρονης
και οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη και ξύλα στα γεννητικά όργανα του παιδιού με πρωτοφανή αγριότητα και σαδισμό. Αναφέρεται ακόμη ότι η παιδοψυχίατρος που εξέτασε το κοριτσάκι επιβεβαίωσε τα εγκλήματα του βιασμού. Επίσης, όπως σημειώνεται στο κείμενο, στην αρχή θεωρήθηκε πρωταγωνιστής της άγριας εγκληματικής πράξης ο πατέρας του παιδιού, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οι δράστες του βιασμού ήταν ο αδελφός του, θείος της μικρής, και ακόμη δύο ανήλικοι, ο ένας ηλικίας 12 ετών, γιος του, και ο άλλος φίλος του. Από την έγγραφη απάντηση πάντως του Υπουργού Δικαιοσύνης προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, η μία το 2013 και η δεύτερη το 2014, οι οποίες όμως εκκρεμούν στην ανάκριση. Τον Αύγουστο του 2010 το βίασαν το παιδί. Ναι. Πώς είναι, εγώ ήμουν στη δουλειά, δεν ήξερα δηλαδή το κάνω, ναι, δηλαδή. Μόλις πήγα από τη δουλειά, δεύτερη φορά δηλαδή που έγινε. Ναι. Μετά πήγαινε στο τζαμί, πλήρωσα αυτό το... Ο τύρος μου δηλαδή, τον άλλο τον αδερφού του δηλαδή. Ναι. Πίεσε για τα παιδιά δηλαδή και τον έκανε τέτοια ζημιά δηλαδή. Και πού σε ζημί. Ότι λέει, άμα δεν μπορείς σε σένα εγώ να το κάνω αυτό που θέλω εγώ λέει, θα το κάνω το παιδί σου. Αλλά μη φαίνε με εγώ λέει, θα πληρώσω δύο παιδιά. Και από τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, ε. Τίποτα. Σαν τα... άμα δεν πήγα εγώ στο τέτοιο στο Παπαδόπουλο, τίποτα δεν θα έγινε. Το κοριτσάκι τι κατάσταση είναι. Τι είναι, πώς είναι, καλά είναι. Δηλαδή τι περάσει στο σχολείο αυτά, αλλά μέχρι τώρα το έχει στο κεφάλι, πώς είναι αλήθεια. Δύο φορές έγινε και πέντε. Να σου πω κάτι, από που έγινε πέντε φορά, δηλαδή πέντε χρόνια που έγινε, δεν είναι δηλαδή από πίσω, συγγνώμη, από πίσω θα έγινε και μετά δεύτερη φορά, από μπροστά, ναι, για το ξύλο. Δύο παιδιά. Και πού σε τζαμί στο αλέτα. Αυτό έγινε μέσα, μέσα στο τζαμί έγινε αυτό, ε. Ναι, μια φορά. Α, μια φορά στο τζαμί. Εντάξει. Ναι, ναι, και μετά στο σπίτι μια φορά. Και ποιοι το κάνανε αυτό, για πείτε μου. Ο τίος μου, ο Άντρος μου το φούσου. Αυτός. Πώς το καταλάβατε αυτό. Η μικρή μου το είπε, για να σου πω συναλείτε, που είναι πρώτη φορά. Ο τίος μου λέει και ο Σαμέτ. Και αυτός είναι ελεύθερος. Πηγαίνει στην Γερμανία, δουλεύει, λέει για μην γίνει τίποτα. Και τώρα... Εσύ θέλετε να δικαστεί τώρα, φαντάζομαι. Ναι, τι, έτσι το γίνει, πώς. Να πάει στη φυλακή. Μόνη μου δηλαδή, εγώ κανένα δεν βοηθά. Δεντέ. Ναι, Μάκη. Τα δικα... πώς τα άφησες εσύ τώρα, εσύ είσαι βέβαια σου τύχε αυτή η ιστορία. Για... φαντάζομαι ότι... αλλά αυτό είναι πρόσφατο τώρα που τραβάς το δικό σου δράμα. Πώς τα αφήσατε αυτό το θέμα έτσι και δεν το σκυνηγήσατε. Ναι, Μάκη, κοίταξε, η υπόθεση είναι απλή. Η επαρχία δυστυχώς είναι μια κλειστή κοινωνία. Και δεν είναι μόνο η Ξάνθη, η Κομωτινή και ο Εύρος. Όλη η Ελλάδα είναι μια επαρχία εκτός από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Οι μικρές κοινωνίες πάντοτε θάβουν αυτά τα θέματα. Όπως είπε και η μάνα, έγινε αυτός ο βιασμός, επανειλημμένος βιασμός δύο φορές. Ο πατέρας παράτησε την οικογένειά του και έφυγε. Ο θείος σηκώθηκε και έφυγε. Τα άλλα δύο πιτσιρίκια ήταν οι πιτσιρίκια. Δεν συνελήφθησαν. Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Ακούσαμε τότε στο 2010 ότι κάτι έγινε. Ρε τι έγινε παιδιά, το ένα το άλλο το χωριό το βούλωσε. Δεν μιλούσε κανένας. Η μάνα το βούλωσε να μην ακούσει να δούμε τι γίνεται κτλ. Η πολιτεία εμφανίστηκε μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες και αφού είχε δημιουργηθεί ένας άλλος ακουγόταν, γινόταν κάτι, τους πήρε από το χωριό, τους κατέβαινε στη Ξάνθη, τους έδωσε ένα, νίκιασαν ένα διαμέρισμα, τους έβαλε μέσα, τους πλήρωνε το νίκιο και λόγω επειδή τώρα διαλύθηκε η Ελλάδα και δεν έχει 200 ευρώ να δίνει στη μάνα αυτή για να μένει στο διαμέρισμα, τις έκοψαν και το βοήθημα που τις έδιναν. Δηλαδή με ένα παιδάκι 9 χρονών όπως είναι τώρα, η μάνα η ίδια δεν έχει η Ελλάδα να δώσει 2 εκατοστάρικα στη γυναίκα, στη μάνα αυτή να την βοηθήσει σε αυτό το δράμα το οποίο ζει. Και αν συνεχιζόταν να της δίνουν τα 2 εκατοστάρικα, δεν θα πήγαινε στο δημοσιογράφο της Ξάνθης να τα πει, ξέρεις μου κόψανε και το βοήθημα που μου δίναν. Δεν έχω αυτή τη στιγμή να πάω, δεν έχω το ένα. Ούτε εσύ θα έκανες την εκπομπή, ούτε εμείς θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτό είναι το κράτος το οποίο έχουμε στήσει δυστυχώς. Δυστυχώς. Η δικαιοσύνη 4 χρόνια περιμένει. Τι περιμένει 4 χρόνια. Δηλαδή απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα είναι. Γι' αυτό αναρωτηθήκαμε εδώ εάν, και δεν το λέω βεβαίως με προσβλητικό τρόπο για την θρησκεία σου, το ξέρεις πόσο σέβομαι.
έτσι τους μουσουλμάνους και τη θρησκεία τους και τη θρησκεία του κάθε ανθρώπου, το θρήσκευμα του κάθε ανθρώπου και το πιστεύω του. Αλλά αναρωτηθήκαμε δηλαδή τι τα θεωρείτε, τα θεωρούνε παιδιά κατώτερου Θεού? Δηλαδή επειδή ήταν μουσουλμανάκι, πομακάκι, αυτό το παιδί έπρεπε να πεταχτεί στα σκουπίδια και η δικαιοσύνη αδρανεί τόσα χρόνια? Άμα θυμάσαι την υπόθεση της Αμαρίνθου, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Η δικαιοσύνη δυστυχώς λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα των πλουσίων, των αστυνομικών και των δυνατών. Όταν είσαι φτωχαδάκι δεν έχει σημασία αν είσαι μουσουλμανάκι, αν είσαι χριστιανάκι, αν είσαι εβραϊκάκι ή αν είσαι και εγώ δεν ξέρω πιανού θεού παιδί. Αν δεν έχεις την πλάτη γερά άτομα, θα χάσεις, τα πάντα θα τα χάσεις. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες για το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Να πάμε όμως τώρα στην Κύπρο, όπου με τραμπουκισμούς και βανδαλισμούς μέλη του ακροδεξιού εξοκοινοβουλευτικού κόμματος ΕΛΑΜ, το οποίο συνδέεται με τη Χρυσή Αυγή, επιχείρησαν να ματαιώσουν συγκέντρωση στη Λεμεσό με ομιλητή τον τουρκοκύπριο πολιτικό Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Λευκοσία, Τζον Κόκινγκ. Μέλη του ΕΛΑΜ φορούσαν κράνη, εισέβαλαν στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης, σπάζοντας τις γυάλινες εισόδους, φωνάζοντας συνθήματα και ύβρις, ενώ έριξαν κροτίδες και αναμένους πυρσούς. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Γιάννη, καλησπέρα. Κύριε Τσουβλή, καλησπέρα. Είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός αυτό που συνέβη απόψε στη Λεμεσό. Είναι ένα γεγονός που δυστυχώς δίνει επιχειρήματα στους αντιπάλους της Κύπρου, τους αντιπάλους της Κυπριακής Δημοκρατίας και όσους πιστεύουν ότι με τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να τραυματίζουν το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας μας. Η κυβέρνηση καταδικάζει με τον πιο έντονο και απερίφραστο τρόπο αυτά τα επεισόδια. Πιστεύει ότι τραυματίζουν την καρδιά της δημοκρατίας στο κέντρο και θα αντιμετωπίσει με όλες τις νόμιμες ενέργειες τέτοιες έκνομες ενέργειες. Ο πρόεδρος της δημοκρατίας είναι αποφασισμένος, αφού έχει πλήρη ανάλυση των γεγονότων, να προχωρήσει μάλιστα σε ενέργειες και να διερευνήσει εάν και κατά πόσον υπάρχουν υπεύθυνοι για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα μια τόσο μικρής μερίδας ατόμων, οι οποίοι προχώρησαν σε έκνομες ενέργειες και δυστυχώς έχουν δημιουργήσει μια τέτοια εικόνα για το κράτος μας, το οποίο ως γνωστό είναι ένα κράτος που και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται κράτος απολύτως δημοκρατικό, που δεν επιτρέπει σε κανένα να επηρεάζει τις δημοκρατικές διαδικασίες και την εκδήλωση γνώμης οπουδήποτε. Nice. Θα πάμε στην Αμερική τώρα, όπου την ώρα που ένας άνδρας εκτελούσε τις εργασίες του σε ένα κτίριο στο Μόντρος του Χιούστον, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και εκλαβίστηκε μέσα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, τις οποίες ο ίδιος κατεύθυνε προκειμένου να διασωθεί. Όταν οι φλόγες τον πλησίασαν, δεν δίσταξε να πηδήξει από το κτίριο. Δείτε καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές λίγο πριν τη διάσωσή του. OMG. Get out, because you can't get out the door. Oh, Jesus. They're going to bring the ladder truck over. Oh, my God. Damn, I was going to get an apartment over there, too. Not now. They're cheaper now. Yeah, pull that one. Wow. Pull this one up right here. Which one right here? Yeah, that one. You can feel the heat. There you go. This guy is on the freaking ledge. Look at this. Oh my God. Where? Do they see him? Where is he? Oh my Jesus. Oh my God. Is that a construction guy? Yeah. He was inside there. Do they freaking see him? They're getting them. They're getting them. Unbelievable. Oh my God. Hurry up. Oh, hurry God. Up. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, my God. Keep going. Keep going. Oh. Look at the glass melting up there.
They need to get him. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, God. Get closer to him. Hell, he can jump from there. I mean, good grief. I've been jumping, man. They need to move that truck up. Oh, my God. I don't know why they're not evacuating. I think that we probably should be going. It's time to evacuate. Just jump for it, man. Hell, yes. Oh, thank Jesus. Thank you, God. Oh, my God. Oh, no, my God. Hey, what about this guy? What about this guy? They got him. Oh, okay. Oh, yeah, it's hard. Oh, Jesus. Oh, did you hear me? I think it's time for us to go. Ο κόσμος είναι πιο δίκαιος όταν είναι ενωμένες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ, ήταν η δήλωση του Μπάρακ Ομπάμα, ότι όταν για την κρίση στην Ουκρανία δεν ξεκίνησε νέο ψυχρό πόλεμο, ξεκαθάρισε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Αμερικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η Ρωσία δεν θα εκδιωχθεί από την Κρυμαία με στρατιωτική επέμβαση. Τότε όμως, τόνισε όμως πως αν η Μόσχα δεν αλλάξει πορεία, θα υποστεί διεθνή απομόνωση και νέες βαριές κυρώσεις. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Η κρίση στην Ουκρανία δεν ξεκίνησε νέο ψυχρό πόλεμο, ξεκαθάρισε από τις Βρυξέλλες ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η Ρωσία δεν θα εκδιωχθεί από την Κρυμαία με στρατιωτική επέμβαση. Τόνισε όμως πως αν η Μόσχα δεν αλλάξει πορεία, θα υποστεί διεθνή απομόνωση και νέες βαριές κυρώσεις. Από κοινού απομονώσαμε πολιτικά τη Ρωσία, την απομακρύναμε από την ομάδα των G8 και υποβιβάσαμε τις διμερείς σχέσεις μας. Από κοινού επιβάλλουμε κόστος μέσω των κυρώσεων που αφήνουν το σημάδι τους στη Ρωσία και σε όσους ευθύνονται για τις ενέργειές της. Και αν η ρωσική ηγεσία παραμείνει στην τωρινή της πορεία, από κοινού θα εξασφαλίσουμε πως η απομόνωσή της θα επιταθεί. Οι κυρώσεις θα επεκταθούν και το κόστος για τη ρωσική οικονομία αλλά και τη διεθνή θέση της θα αυξηθεί. Ο κόσμος είναι πιο ασφαλής και πιο δίκαιος όταν Ευρώπη και Αμερική στέκονται ενωμένες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην ομιλία του στις Βρυξέλλες, ο Μπαράκ Ομπάμα έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Πιστεύει πως οι κοινές αξίες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η ελευθερία και η δημοκρατία, θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται στον κόσμο. Επόμενη σταθμή του Ομπάμα, η Ιταλία και η Σαουδική Αραβία. Συμφωνίες δισεκατομμυρίων μεταξύ Γαλλίας και Κίνας είναι το επόμενο μας θέμα. Συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας αλλά και για αγοραπολισίες αεροσκαφών για δισεκατομμύρια δολάρια υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια συνομιλιών του Κινέζου Προέδρου με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο Μουσικής των Ηλυσίων. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες παρακάθισαν σε επίσημο δείπνο προς στιγμή του Κινέζου Προέδρου και της συζύγους του. 18 δις ευρώ σημαίνει απασχόληση, ανάπτυξη και κυρίως προοπτικές ανάπτυξης για τα χρόνια που θα έρθουν, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. Συμφωνίες για συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας αλλά και για αγοραπολισίες αεροσκαφών δισεκατομμυρίων δολαρίων υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες παρακάθισαν σε επίσημο δείπνο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου και της συζύγου του. 18 δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει απασχόληση, ανάπτυξη και κυρίως προοπτικές ανάπτυξης για τα χρόνια που θα έρθουν. Η Κίνα και η Γαλλία είναι έθνη με παγκόσμια επιρροή. Αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε σχέση με διεθνή ζητήματα. Υπολογίζεται ότι θα υπογραφούν περίπου 50 εμπορικές συμφωνίες. Μεταξύ των συμφωνιών περιλαμβάνεται μεγάλη παραγγελία επιβατικών αεροσκαφών της Airbus και σύμβαση για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων από γαλλική εταιρεία.
Από τη Γαλλία θα περάσουμε στη Γερμανία, όπου εξετάζουν τα όρια διαμονής σε Ευρωπαίους άνεργους μετανάστες. Η αύξηση των μεταναστών από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προβληματίζει την γερμανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Τόμας Ντεμεζιέρ, υπάρχουν μετανάστες από αυτές τις χώρες που βρίσκονται μεν στη χώρα νόμιμα λόγω του δικαιώματος που τους δίνει η εσωτερική αγορά, κάνουν όμως κατάχρηση των επιδομάτων του κράτους. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Euronews. Η αύξηση των μεταναστών από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προβληματίζει τη γερμανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Τόμας Ντεμεζιέρ, υπάρχουν μετανάστες από αυτές τις χώρες που βρίσκονται μεν στη χώρα νόμιμα, λόγω του δικαιώματος που τους δίνει η εσωτερική αγορά, κάνουν όμως κατάχρηση των επιδομάτων από το κράτος. Ο αριθμός των μεταναστών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και τα κοινωνικά προβλήματα που προκαλούνται από κάποιους από αυτούς είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε κάποιες περιοχές η κατάσταση είναι ανησυχητική και η αύξηση των αριθμών μας προβληματίζει. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να μην εξελιχθεί σε πρόβλημα για όλη τη Γερμανία. Η έκθεση που παρουσίασε ο Υπουργός προτείνει την αυστηροποίηση των κανόνων έτσι ώστε οι μετανάστες να μπορούν να μείνουν στη Γερμανία μέχρι 3 μήνες αν δεν καταφέρουν να βρουν δουλειά. Πάντως, όπως είπε και ο Γερμανός Υπουργός, η πλειονότητα των Βουλγάρων και Ρουμάνων μεταναστών πηγαίνουν στη Γερμανία για δουλειά ή σπουδές. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα στις 9 ακριβώς. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα.